Καλησπέρα, Eaters εδώ. Γιατί είπα καλησπέρα όμως δεν ξέρω, μπορεί να είναι και καλημέρα. Στο σημερινό επεισόδιο. Πάρα πολύ ατμό. Μπράβο. Και special effects. Στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε κάτι φοβερό. Θα φτιάξουμε ένα παστίτσιο on the spot. Παστίτσιο. Παστιτσάλα. 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 Ναι, δεν ξέρει το παιδί. Παστίτσιο ήταν παστιτσάλα. Δεν ξέρει. Είναι κάτι στη μέση. Σωστό. Μη σας τρομάζει καθόλου. Μισό λεπτό. Κάτσε να ρίξει τα μακαρόνια. Ρίξε. Ωραία, δεν το έκανε. Δεν έκανε αυτό. Ωραίο. Έτσι, τη βεντάλια αυτή. Τι κοιμά. Έχει μια διαφορετικότητα στον κοιμά όμως. Παστιτσάλα, δεν είναι. Τι είναι ο κοιμά. Παστιτσάλα. Τι είναι ο κοιμά. Δεν γελάτε. Εσύ θα μου πει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν φω και μπήκε. Είναι από την Κέρκυρα. Βέβαια. Α, αυτό ήθελε να πω. Ναι. Αυτό εντάξει, ναι. Το ξέρω. Έχει. Κοιμά. Και κόκορα. Τι κόκορα. Κοιμά, μαλακά, κοιμά. Κόκορα. Κοιμά έχει φέρει εδώ. Κόκορα. Πέρα. Κόκορα έχει. Εμείς θα το κάνουμε κοιμά. Κόκορα λοιπόν. Εμείς θα πάρουμε τον κόκορα και θα τον κάνουμε κοιμά. Αλλά έχει κάνει ωραία μαγεία εδώ πέρα. Κάτι έχει κάνει. Για να δω. Έχει βάλει κάτι εδώ. Έχει παίξει με κάρι. Ε? Έχει κάρι και κουρκουμά. Κάρι και κουρκουμά. Ε? Πολύ δυναμικό. Πάμε δικιά μα, ρε φίλε. Τώρα θα βάλω. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης. Α, δεν σας είπαμε. Επίσης... Ωραία, δεν το λέω ακόμα, εντάξει. Άστε. Έτσι να. Δεν έχεις πει όμως ότι θα κάνουμε ολοκληρωμένο. Να προχωράει η συνταγή. Έχουμε πει παστιτσάδα, κόκορες, κοιμάδες, κουρκουμάδες. Θα το πούμε τι θα κάνουμε. Κάθε συνταγή έχουμε πει και ένα μυστικό υλικό. Ένα μάλιστα. Μυστικό υλικό. Το βλέπω. Το δείτε. Το βρείτε. Αυτό. Το δείτε. Θέλαμε να πάρουμε δύο μυστικά υλικά, αλλά μας βγήκε. Λίγο πιο ακριβό, το ένα μυστικό και πήγαμε, και πήγαμε στο πιο φθηνό. Έχεις πει τι θες να κάνεις τον κόσμο, πες τους. Έλα, τι. Τόσο καιρό μας έχεις φάει με το κουλασάρι. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε ένα ωραίο κρουασάν για πρωί. Ή για μεσημέρι, για βράδυ, για όλες τις ώρες της ημέρας. Στο κρουασάν αυτό θέλουμε να βάλουμε ένα συστατικό περίεργο. Παραδείγματος χάρη να βάλουμε μια γουρνοπούλα. Και εδώ τα παλικάρια με κράζουν. Μου λένε, εγώ. Θα... Ναι, και εσύ. Και την γουρνοπούλα. Ναι, δεν είπες, οκ. Okay. Να κόψω κρεμμύδι εγώ. Η μάτσα θα βάζει τα δάχτυλα έτσι, θα βάζει σαν σακούλο. Δεν πρέπει να το κάνει λίγο έτσι. Στα πόσα κιλά είσαι τώρα. Δεν λέω. Για πες, έχει μπει ο Φλεβάρης. Δεν λέω. Θέλω να βάλουμε ένα στόχο. Μέχρι το Μάιο να φτάσουμε τα 100. Πιστεύω ότι είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Εννοείς να κατέβετε, να φτάσουμε. Να φτάσουμε. Δεν είμαστε, ρε φίλε. Α, γιατί εγώ είμαι 120. Όχι, εσύ είναι εκεί πέρα. Πάει, λέω. Είσαι πρώτη. Κάτσε να συναντηθούμε, ρε. Να τσιγάρι. Πω, πω, κλάμα. Ρίχνουμε λοιπόν και τον κυμά. Ανακάτεψέ το έτσι να πάει. Να γίνει ωραία φάση. Ωραία φασούλα. Το κάνω λίγο. Πολύ δυνατό το κρεμμύδι. Θα σε βοηθήσω λίγο. Ωραία, φίλε, έχετε και το κάρι τώρα εδώ πέρα. Έχει ξανά κάνει κοιμά. Βέβαια, χρόνια στις κουζίνες. Πιστεύω δεν έχει κάνει ποτέ. Κοιμά από κόκορα δεν έχει κάνει ποτέ. Ποτέ. Τίποτα δεν έχει. Αποκλείται, έχει πέσει στο κόκορα. Όχι, δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει. Μαλάκα παραδίνομαι, δεν έχω κάνει τίποτα. Μην με γαμάτε. Δεν έχω κάνει. Όχι, δεν έχω κάνει. Τέσσερα επεισόδια. Δεν έχω κάνει. Εντάξει, θα μάθω. Πόση ώρα μας τώρα. Όχι, αυτό. Κάτρε, γλυκάνισο. Όλο μέσα έτσι. Ωραία, φίλε, βγαίνει. Βγαίνει ωραία φάση εδώ πέρα, ε. Να σου πω, δεν είπαμε όμως το τι έχουμε κάνει στον κοιμά. Τι το έχεις μαρινάρει. Λίγο κάρι και λίγο κουρκουμά. Λίγο κάρι και λίγο κουρκουμά. Εσιακή φωνή. Λίγο κάρι και λίγο κουρκουμά. Α, έπεσε και ο γλυκάνισος. Ω, τι δίνει ο αστεροειδής. Και τώρα θα πες... Να σου πω, δεν είμαι σαν... Είσαι σαν τη Μενεγάκη, ρε μαλάκα. Όχι, όχι. Είσαι face κορδά. Με, η face κορδά του food blogging. Λοιπόν, σαν αφηγητής, θα μπορούσα να αλλάξω και φωνές κάθε ναι. Φορά. Αφού ανακατέψουμε τα κοιμά μας. Τώρα πέφτει και η σάλτσα. Ρίξε, με το άλλο χέρι, ρε. Με το... και σφαλιάρα, θα πέφτει και σφαλιάρα. Έχουμε και την αμυσβήτης, δεν ξέρει. Ωραίος. Πολύ καλός. Πω. Είναι η μυρωδιά, τα σπάει. Είναι φοβερή μυρωδιά. Δεν υπάρχει όμως. Το ζάλισε. Πολύ ωραίο, έχει μια. Λοιπόν, αυτό θα μπει σε σάντουιτς μετά. Δεν έχουμε ψωμί, ρε, δεν στο πω. Έχουμε, τα έχουμε κανονίσει. Απλά θα γίνει backstage. Και τι ρίξαμε τώρα, πάπρικα. Πάπρικα και πιπέρι καγιέν. Και λίγο κανέλα. Και λίγο κανέλα.
Τσιμπητό. Τσιμπητό, έτσι, πρεζωτό. Τι μορφή θα έχει. Θα είναι ένα αποδομημένο παστίτσιο. Αποδομημένο παστίτσιο. Αυτό, αυτό ήθελα να ακούσω. Έτσι. Περιμένετε να δείτε τώρα για την μπεσαμέλ, έτσι, δεν σας τα έχουμε δείξει όλα. Τώρα θα δείτε. Τώρα κάνει έτσι απειλητικό, τώρα θα δείτε. Ναι, καυτερό το κάνεις, θα το κάνεις ωραίο. Ωραίο, ρίξε. Εντάξει, φτάνει. Αλλά κοίτα, τάκι, χοντρό. Για να είμαι ειλικρινής, θα φάω λιγάκι. Εντάξει, τώρα... Καλά, τέλος. Ρε, παπ, ήρθε η ώρα για την μπεσαμέλ. Αλλά η μπεσαμέλ, έλα. Η μπεσαμέλ όμως θα γίνει με βουτυράκι. Ναι, αλευράκι, γιατί έτσι ξεκινάει η μπεσαμέλ. Και. Ναι, και κεφίρ. Τι σας λέγαμε πριν, πήγαμε για γάλα γαϊδούρας, αλλά 17 ευρώ το μπουκαλάκι, τα 350 ml, είπαμε να πάμε και κεφίρ. Και το κύριο συστατικό, το μαγικό συστατικό. Αυτό το συστατικό της συνταγής. Το συστατικό της συνταγής είναι το λαβάς κυρί. Χωρίς λαβάς κυρί, δηλαδή, δεν φτιάχνονται αυτή η μπεσαμέλ. Εντάξει. Λαβάς κυρί. Κοιτάξτε τώρα λοιπόν τι θα γίνει. Λαβάς λοιπόν, κυρί. Έχει ένα σκηνάκι. Μπορεί να έχω λίγο το κουέ, παρακαλώ. Τρώω συνέχεια τώρα λαβάς κυρί. Πόσα λαβάς κυρί θέλουμε. Λαβάς τυρί. Να σου πω πότε καταλάβεις ότι είναι λαβάς τυρί. Λαβάς κυρί, μάλλον και όχι λαβάς τυρί. Στα 18 μου και δεν ήξερα. Ήμουνα από τη Νέα Σμύρνη και δεν ήξερα. Το έλεγε συνέχεια, δηλαδή λαβάς τυρί, ε. Ναι, λαβάς τυρί. Όλοι έτσι το λέγανε ούτως ή άλλως. Μανώλο, πόσα. Εγώ θα βάλω 4. 4. 4. Έτσι τα παραδοσιακά, έτσι τα ωραία. Για να δοκιμάσουμε λίγο για γεύση. Δεν ξέρεις. Για τη γεύση. Λοιπόν, λαβάς κυρί. Παίζουμε πότε ρίχνουμε. Κάτσε να βάλω και το γάλα. Βάλε και το γάλα. Λαβάς κυρί, τρώγεται εξ και το ξέρεις. Είναι πολύ ωραίο, ε. Με ψωμάκι όμως. Αριστείδη, τι είναι αυτό που κάνουμε, ξέρεις. Αριστείδη. Αριστοτέλη. Αριστείδη. Αριστείδη. Πώς λες τον άλλο Κώστα. Έτσι. Πες τα ρε μαλάκα. Πες τα ρε μαλάκα. Και το κάνεις έτσι. Λοιπόν, η μπεσαμέλ είναι η βασική σάλτσα. Τώρα θα πει αυτά που διαβάζει. Ναι, ναι. Όχι, εντάξει. Δεν ξέρει πώς λέγεται αυτή η διαδικασία όμως. Θα μένει τώρα. Πώς λέγεται. Ρου. Πρέπει να το αφήσει τώρα αυτή μια μέρα. Δεν διαβάζει. Θα πει κάτι. Όχι, ρε φίλε. Θα πει κάτι ψαγμένο. Το κάνει από το προηγούμενο τρίμηνο. Είναι στις 7 σάλτσες. Στις 7 βασικές σάλτσες. Στις 7 βασικές σάλτσες λοιπόν. Είναι η μπεσαμέλ. Είναι η δεύτερη πιο βασική. Τι είναι οι 7 βασικές σάλτσες, δηλαδή. Αλλά άμα ξέρει και 4 να μα πει, τούτο είναι ο μαλάκα 50. Πες ρε μαλάκα, πες, σε προκαλεί ρε μαλάκα, πες. Λοιπόν. Ναι, τα ανοίξαμε. Είναι ο κολοσσός της Ρόδου. Περίμενε, ρίχνουμε το κεφίρ. Ρίχνουμε το κεφίρ. Είναι οι 7 σάλτσες και τα 7 θαύματα του κόσμου. Πες, ποια είναι. Λοιπόν. Δώσε και στο μικρό για να βάλει. Μπεσαμέλ. Ολλανδές. Πες την άλλη, την κόκκινη. Βάζω κι άλλο. Εγώ θα βάλουμε όλα. Ναπολιτέν. Εγώ ξέρω και μια 8η. Ω, τι να δεις το κοινό. Αυτή από τη γη θα τη βραστεί. Περίμενε. Να βάλω κι άλλο. Όχι, να βάλω κι άλλο. Να το μπουστάρουμε. Καλά, ε. Χρειάζεται. Αλατάκι. Σίγουρα. Να σου πω, μπορεί να αφήσει λίγο να το κάνω. Όχι. Άστο, εντάξει. Προσλαμβάνεστε. Πιπεράκι. Ναι, μην λαθερώσει. Θα σου δείξω ένα κόλπο. Να σου δείξω ένα τέτοιο. Εντάξει. Μπεσαμέλ, βελουτέ, μπράβο, την Εσπανιόλ ξεχνούσα. Τέσσερις είναι ρε. Έτσι το έκανα προηγουμένω πάντω, for the record. Πώς έκανε. For the record, έτσι το έκανα. Έτσι το κράταγα, ρε φίλε, προηγούμενα. Καλά, ε. Έχουμε και το μαυρομάτι του. Πού. Αυτό πάνω εκεί. Ναι. Βάλτο. Ωραία. Φέρτο. Καλά, Νίκη, Κώστα, ε. Ωραίο. Κώστα να σου κάνει. Φέρτα, μεγάλο. Φερό. Φέρτα. Πω. Καλά και έτσι, παιδιά, άμα δεν θέλει να κάνετε μπεσαμέλ, ξέρω. Ναι, βαριέμαι το λαβάς κυρί. Βαριές είναι πρωί, έχεις αργήσει. Ναι. Κάνε μόνο αυτό. Κάνε μόνο αυτό, φεύγει. Τι ράβει. Δεν κάναμε, δεν κάναμε 10 λεπτά. Τίποτα. Δεν κάναμε. Πω. Και έχεις φορέσει τα ρούχα της δουλειάς όταν κάνεις αυτό, έτσι. Ναι. Να πάρουν και μυρωδιά. Λοιπόν, ωραία. Και τώρα. Αλλάζουμε τώρα. Και τώρα. Αυγουλάκι. Μόνο τον κρόκο. Όχι. Κάτσε. Δεν θέλω. Κάνε. Δεν θέλω γιατί με έχουν. Μπούλινγκ. Με έχουν προκύψει. Μόνο να βάλουμε. Ένα. Ρίχνω. Από πάνω. Μπουκώνω. Μπούκοτσα. Γιατί το ρίχνει από εδώ έτσι να. Α τον Ανατολικό Στέλια. Όχι, σου βάλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θέλω. Λέω αφού έχει καλά. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Καλά είμαι εκεί. Εσύ καλά είσαι εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Άμα θέλεις, αυτό το βάζεις έτσι το γκρι λίγο
Λίγο. Ναι. Να κάνει τι, να πάρει χρώμα. Να πάρει έτσι λίγο κάψα. Και να, πάνω. Και να σφίξει. Και να σφίξει λίγο. Να γίνει λίγο. Με το κάτω, θέλει να κάνει κανονικά. Λίγο αλφόρνο. Και λίγο εστραγγόν. Και λίγο εστραγγόν. Να σου πω κάτι, μήπως να βάλουμε λίγο παραπάνω. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε και να δοκιμάσουμε. Ναι, ναι, να δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε. Εγώ θα δοκιμάσω τη σκέτη την πεσαμένη, να γιάσουμε. Ωραία. Και αφού ετοιμάστηκε το αποδομημένο παστίτσιο... Για να δούμε τι έκανε. Ας δούμε και τι σημαίνει αποδομημένη παστιτσάδα. Μπορεί να το πούμε έτσι από εδώ, με την παστιτσάδα. Ναι, ναι, πάει, πάει. Πω, φίλε, είναι επικό. Α, θα πούμε pimp my παστιτσάδα ή pimp my παστίτσιο. Pimp my παστίτσιο. Σωστός. Πω, πολύ να. Μιτσό. Μιτσό. Έλα να φας, ρε. Έλα να φας, Μιτσό. Έλα. Πω, πω, μαλάκα. Δεν υπάρχει. Θα είσαι και εσύ. Να σου πω, αν και αυτό το βίντεο σας άρεσε. Μπράβο. Κάντε like. Subscribe, οπωσδήποτε, στο YouTube. Άντε, παιδιά, να ανεβαίνουμε λίγο. Και δώστε μας αγάπη, κι άλλο. Και εμείς θα δίνουμε αυτά. Αυτό μπαίνει σε ένα ψωμί τώρα άλλο μέσα. Ναι. Α, το ψωμί είναι κανείς, τα ψωμιά. Γάμισε. Είναι σαν να έχεις κάνει παστίτσιο, έτσι.